Ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Υφυπουργός Έρευνας, Κοινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπροσώποι του ΟΑΗ και του ΟΚΙΠΗ. Κατά τη σύσκεψη έγινε ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος από το 2013 στον πυλώνα Υγεία για Όλους και αξιολογήθηκε ο προγραμματισμός για την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων, πολιτικών και έργων υποδομής, ιδιαίτερα αυτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Κύπρος το Αύριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε οδηγίες παρακολούθησης της κατάστασης προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής αναβάθμιση του ΓΕΣΥ, το οποίο αξιολογείται ως η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση προς όφελος του συνόλου των πολιτών από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως έχει αναφερθεί στη σχετική συζήτηση, στο σχέδιο Κύπρος το Αύριο, στον τομέα της υγείας περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις και σημαντικές επενδύσεις που θα διασφαλίσουν ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή και επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξη τύπου θα ενημερώσει τους πολίτες για το έργο που έχει επιτελεστεί, καθώς και για τους σχεδιασμούς για το μέλλον. Ευχαριστώ. Εντάξει, επί της ουσίας μας είπαν το τι θα γίνει, δεν είπα, ακούσαμε κάτι.